Έτσι, όλοι καλησπέρα και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καταρχάς, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ένα θέμα της επικαιρότητας. Η Εθνική. Αλλάζει σελίδα, όχι μόνο προπονητή. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για τα πρώτα βήματα του Ρανιέρη στην Ελλάδα. Κοίτα, νομίζω ότι ήρθε στα δύσκολα. Φαίνεται ότι ο χρόνος δεν ήταν αρκετός ώστε να προετοιμάσει και να ετοιμάσει μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή σε αυτά τα παιχνίδια. Πιθανόν να ποντάριζε ότι το παιχνίδι με τη Ρουμανία θα ήταν ένα παιχνίδι περισσότερο βατό και αν πραγματικά η ομάδα το έπαιρνε αυτό, αν η Εθνική το έπαιρνε το παιχνίδι αυτό, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν έτσι όπως τα περιμέναμε, ήταν με το Ρωμάνο έμπλεξε την υπόθεση. Το παιχνίδι στη Φιλανδία δεν είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα για το λόγο το πώς έπαιξε η Φιλανδία. Η Φιλανδία δεν έχει καμιά σχέση με τη Φιλανδία τον προηγούμενο χρόνο. Μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα, έχει γρήγορες αγωνιστικές ενέργειες και έχει πάρα πολύ καλούς κεντροεπιθετικούς παίκτες. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει και ένα πρόβλημα. Ο Ρανιέρη έδειξε ότι δεν την ξέρει. Δεν ήταν σίγουρος για την ομάδα. Αυτό βέβαια φανέρωσαν οι πολλές αλλαγές που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νευρικότητα, μια βεβαιότητα για τον τρόπο που θα πρέπει να παίξει ή να επιτηθεί η ομάδα μας και να μηνθεί. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό. Υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις πλέον σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και σίγουρα ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Ρανιέρη και των παιχτών. Αρκεί το παιχνίδι της Τρίτης να είναι τέτοιο ώστε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να μπορούμε μετά με την πάροδο του χρόνου και ο προπονητής να μάθει την ομάδα και οι παίκτες να προσαρμοστούν στον προπονητή τους. Η πίεση και η κριτική είναι κάτι που πρέπει να μάθει ο προπονητής να ζει με αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι η τρέχεια του Ρενιέρη δεν το συζητάμε και δεν νομίζω ότι κάθεται και ασχολείται και καθόλου με την κριτική. Σίγουρα, εγώ μιλάω γενικότερα με αφορμή. Ακριβώς. Κοίταξε, νομίζω ότι ο προπονητής πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι πρέπει να ξέρει μέσα του γιατί το κάνει αυτό που κάνει. Να το δώσει στους παίκτες να το καταλάβουν και στον περίγυρο όσον αφορά στους δικούς τους συνεργάτες για τις επιλογές του. Θα πρέπει πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι να ξέρει γιατί το κάνει αυτό. Όταν λοιπόν αυτό που κάνει είναι δικαιολογημένο μέσα του και μέσα στους συνεργάτες και μέσα στους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα να τον επηρεάζει περισσότερο η κριτική που γίνεται έξω. Η κριτική δεχτήκατε κι εσείς εκ των έσω στην τελευταία σας ομάδα. Να περάσουμε στο πιο προσωπικό. Πώς νιώσατε από όλη την περιπέτειά σας στη Ξάνθη? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, κριτική δεν ασχολήθηκα και δεν το είδα. Αν να σα και με όλη την ειλικρινιά μου. Ήταν ένα θέμα το οποίο ταγκόλησε η χημεία μας και πολύ νωρίς. Εξάλλου ήταν μόνο 2,5-3 μήνες. Δεν μπορεί να κρυθεί τίποτα και κανένας. Εγώ μέσα από αυτή την ιστορία της Ξάνθης και ο λόγος που πήγα ήταν βέβαια η καλή τους οργάνωση, τα αθλητικά της κέντρα, η συνέπεια που είχε. Δεν κόλλησε η χημεία. Αποφασίσαμε νωρίς, όσο ήταν τόσο νωρίς, να τελειώσουμε τη συνεργασία μας. Κρατάω την εκτίμηση και την αγάπη του κόσμου. Και εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα αυτή. Τώρα για την κριτική που λέτε, πραγματικά εγώ αυτό που πήρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο και όσο ήμουν εκεί όμως και από την ομάδα και από τους μέσα, δεν αισθάνθηκα κάτι τέτοιο από κριτική, σε εκτίμηση και αγάπη. Τώρα αυτή ήταν μια απόφαση κυρίως του ιδιοκτήτη και δική μου. Με την Ξάνθη φαντάζομαι δεν προλάβατε να δεθείτε. Όμως σίγουρα έχετε δεθεί με άλλες ομάδες όπως ο Αστέρας που έχετε περάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μήπως κάποια πικρία που βλέπετε το δικό σας δημιούργημα να έχει επιτυχίες και εσείς ουσιαστικά λείπετε ενώ θα μπορούσατε να είστε εκεί και να είτε να έχει γίνει νωρίτερα η είσοδος στους ομίλους είτε να είστε ακόμα εκεί πέρα και να γιορτάζετε μαζί με την ομάδα. Έχω να πω όχι μόνο δεν αισθάνομαι πικρία και συναχωρία, αισθάνομαι πολύ και ιδιαίτερη χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι που έχουν επενδύσει, ο κύριος Καημενάκης με τον κύριο Πάκο έχουν επενδύσει σε αυτήν την ομάδα, το αξίζουν και αξίζουν πολύ περισσότερα πράγματα στη συνέχεια και τους εύχομαι από την καρδιά μου να το κάνουν. Είχαμε άψογη συνεργασία μαζί τους. Αλλά πίσω και από τους δύο ιδιοκτήτες υπάρχει ένας καταπληκτικός άνθρωπος που λέγεται Γιώργος Μποροβίλος. Όσο και αν έχει κατά καιρούς παραξηγηθεί λόγω της παλιάς του ιδιότητας σαν διοικητής κτλ., εγώ πραγματικά γνώρισα ένα καταπληκτικό έναν κύριο, ο οποίος με τη διοίκησή του και τους υπόλοιπους στη διοίκησή του, είχαμε μια απίστευτη συνεργασία και νομίζω ότι στηρίζεται ο Αστέρας στην επιτυχία του, πέρα από τους δύο ιδιοκτήτες που είναι σε όλα τους έτσι όπως πρέπει, νομίζω ότι οφείλει πάρα πολλά και στον τον τωρινό πρόεδρο, τον κύριο Μποροβίλο. Αν πούμε ακόμα τι έχει μείνει από την ομάδα μου, μπορούμε να πούμε ότι έχει βαρύνει η φανέλα παίζοντας στην Ευρώπη, φτάνοντας ημιτελικά και στην πέμπτη θέση την πρώτη χρονιά,
φτάνοντας στην τρίτη και στα τελικά τη δεύτερη χρονιά, κάνοντας πολύ καλά και μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη, απέκτησε βαρύτητα η φανέλα, σεβασμό το όνομα, Αστέρας Τρίπολης. Και αν θέλεις, η αυτοπεποίθηση πλέον που έχει αποκτήσει η ομάδα αυτή, ό,τι παίκτες και αν αλλάξουν. Δυναμική δηλαδή. Ακριβώς. Τώρα πλέον έχει τη στάμπα της. Και μαζεύοντας και περισσότερο σιγά σιγά κόσμο και από τις γύρω περιοχές να κάνουν το δικό τους Αστέρα, νομίζω ότι μόνο αισιόδοξα μπορεί να είναι τα πράγματα πλέον για τον Αστέρα και το εύχομαι από την καρδιά μου. Ίσως για τον τελικό μένει μια πικρία. Μια ιδιαίτερη στιγμή, έγινε ένα λάθος. Κοίταξε, κοντά. Είχα βρεθεί και με τον ρέφερι σε ένα αεροδρόμιο και του είπα ότι, ξέρεις, μου στέρισε στο αυτό να τελειώνω και πιο γρήγορα από το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή όταν αποφασίσω να τελειώσω πιο γρήγορα κατακτώντας ένα τίτλο και κάνοντας μια τέτοια ιστορία με την ομάδα του Αστέρα. Εγώ είχα τα play-offs μετά από λίγες ημέρες και φυσικά δεν μπορούσα να είμαι πάρα πολύ καυστικός ή ευριστικός, αν θέλεις, ακόμα που δεν είναι και στο χαρακτήρα μου, εναντίον της διαιτησίας κτλ. Έπρεπε να κοιτάξω μετά από τρεις μέρες να είμαι στον πάγκο στην ομάδα μου και να διεκδικήσω τα play-offs. Λοιπόν, είχα πει όμως ότι όπως είδε όλη η Ελλάδα, είδα και εγώ, και στο τέλος όταν τελείωσαν και τα play-offs, είπα ότι βιάστηκε η ομάδα μου σε εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ήταν το θέμα το ότι προσωπικά τι έχει χάσει ο Τσούλης ή τι έχει χάσει ακόμα και ο Αστέρας. Ο Αστέρας, δόξα τω Θεώ, μπορεί να κάνει και μεγαλύτερα πράγματα στη συνέχεια και μπορεί να το, κάποια στιγμή να το πάρει. Το θέμα είναι τι χαρά στέρισε από την Πελοπόννησο και από τον κόσμο της Αρκαδίας. Ίσως είχε την ευκαιρία ακόμα το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως και με τη Λάρισα την εποχή εκείνη, να δώσει μια έμφαση μεγαλύτερη προς την επαρχία. Ήταν πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν έχασε μόνο ο Αστέρας ή ο Τσούλης από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι έχασε και το ελληνικό ποδόσφαιρο, μην πηγαίνοντας με το δίκαιο τρόπο το κύπελο στην Αρκαδία. Μιλήσαμε για το λάθος του διαιτητή στον τελικό του κυπέλου που επηρέασε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύετε τελικά ότι είναι απλά ένα λάθος ή ίσως κάτι παραπάνω? Δεν μπορώ να μπω και δεν μπορεί ο επαγγελματίας προπονητής να μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι όλα μπορεί να είναι από πριν όλα μέσα στο μυαλό, να κυκλοφορεί κάποιων ανθρώπων. Αν μπει σε αυτή τη σκέψη, νομίζω ότι έχει χάσει οριστικά το παιχνίδι. Εγώ δεν πιστεύω. Παρότι που μερικά πράγματα είναι οφθαλμοφανές και ξέρεις, είναι τόσο ενδεικτικά που λες τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μπορώ να συνεχίσω να λειτουργώ με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή με τους διαιτητές, έπρεπε μετά από τρεις μέρες ξαναπάω να αντιμετωπίσω διαιτητές, να παίξω με τους διαιτητές. Δεν μπορώ να βάλω το μυαλό μου σε αυτή τη σκέψη ότι μπορεί κάτι να έγινε και εμένα. Το ότι μπορούν και επηρεάζονται από το χρώμα, από τη δύναμη μιας ομάδος ή από τον κόσμο ακόμα, αυτό είναι ανθρώπινο και μπορεί να γίνει. Εσκεμμένα όμως δεν μπορώ συνειδητοποιημένα μέσα μου να πάω σε ένα παιχνίδι και να ξέρω ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ να δουλέψω. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδος. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχετε περάσει στο παρελθόν και περνάει δύσκολες μέρες. Τι πιστεύετε ότι φταίει και είναι κάτι που το είχατε συναντήσει από τότε ή κάτι που εμφανίστηκε στην πορεία? Εντάξει, αυτό δεν είναι χθεσινό, δεν είναι τωρινό του Άρη. Το Άρη είναι, κρατάει χρόνια. Δηλαδή άρχισε αυτή η ιστορία του Άρη. Ας μην, έτσι να θυμίσω και μόνο ότι η φυγή του Κούπερ, όταν είχε φύγει ο Κούπερ και τον διαδέχτηκα μετά από μια αυτή του Γιάννη του Μιχαλίτσου, ενδιάμεσα, μετά τον Κούπερ, είχε αναφερθεί ο κύριος Κούπερ ότι δύσκολα ο Άρης θα παραμείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι η λύση πλέον του Άρη ήταν αυτή, αυτός ο δρόμος της ΑΕΚ. Με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει και ο Άρης να αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίστηκε και η ΑΕΚ. Ο Άρης πρέπει γρήγορα να βγάλει από πάνω του, να ξεκολλήσει όλη αυτή την ιστορία, τι τον στεναχώρησε, τι τον πλήγωσε, τι τον σκότωσε αυτά τα χρόνια, να δυναμώσει, να προσαρμοστεί στην κατηγορία, να δώσει τη μάχη του, γιατί πραγματικά θα δώσει μάχη και σε αυτή την κατηγορία που είναι, για να επανέλθει γρήγορα εκεί που το αξίζει και το αρμόζει η ιστορία του και ο κόσμος του. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει σαν στόχο να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, είναι σε καλό δρόμο, έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια με την άφιξη του Ιβάν Σαββίδη. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να χτυπήσει και το πρωτάθλημα ή ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει? Κοίταξε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα στην κατάσταση έτσι όπως είναι τα πράγματα και είναι μια πολύ καλή επιλογή παίρνοντας έναν Έλληνα δικό της προπονητή, τον Άγγλο, ένας άνθρωπος έμπειρος που ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα. Και φαίνεται αυτό στο γήπεδο, ότι είναι μια ομάδα, έχει ομοιογένεια σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης, ένας άνθρωπος που ήρθε να επενδύσει πολλά μεγάλα κεφάλαια και ξέρουμε ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ενδεχομένως φρενάρισε με όλη αυτή την ιστορία που γινόταν με πόσα χρώσταγε ο ΠΑΟΚ και δεν ήταν το πραγματικό του χρέος και όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι δίνει λύση η πολιτεία τώρα με τον νέο νόμο. Είναι ευκαιρία λοιπόν
να πηγαίνει προς αυτή, να γίνει αυτή η εκαθάριση, να φτιάσει το δικό της αθλητικό κέντρο και φυσικά ο ΠΑΟΚ να είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες οι οποίες θα ανεβάσουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι όμως σε θέση να χτυπήσει τον Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει? Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει για ποιο λόγο. Έχει το δικό της ένα στολίδι γήπεδο. Έχει το αθλητικό του κέντρο. Έχει 14 από τα 15 τελευταία χρόνια παίρνει όλη την αποζημίωση από το Champions League. Νομίζω ότι μπορεί πλέον να έχει μπει σε ένα άλλο κλαμπ ο Ολυμπιακός, σε μια άλλη κατάσταση. Για να κλείσουμε, επιστρέψουμε στα δικά σας. Η πορεία στη Ξάνθη έληξε προώρα, όπως είπαμε και πιο πριν. Τώρα, τι γίνεται? Όπως σου είπα, μετά από 17 χρόνια ήταν γι' αυτό και αυτό. Ένας προπονητής βέβαια πρέπει να το έχει όλο, όπως έλεγε ο Μπόμπι Ρόμψον, συγχωρεμένος, ο κορυφαίος προπονητής όλων, ότι ένας προπονητής πρέπει μέσα στο δισάκι του να έχει όλη αυτή την εμπειρία, ήταν και αυτό μια εμπειρία ακόμα. Από εκεί και πέρα μου δυσκολεύει την καθημερινότητά μου στο να μπορέσω να το διαχειριστώ, γιατί πολλά τα χρόνια που είχα να μείνω αυτόν τον καιρό. Παρ' όλα αυτά θα σιγά σιγά βλέπω πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Και εντάξει, βλέπω, παρακολουθώ τις εξελίξεις, δεν βιάζομαι και δεν με πιέζει τίποτα για να πάω άμεσα, να πάω ντε και καλά κάπου για να δουλέψω. Σίγουρα αυτή τη φορά θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε πολύ αν θα χρειαστεί και αν κάποιος άνθρωπος με τιμήσει για να συζητήσουμε για μια συνεργασία. Θα πρέπει να δούμε αν ταυτίζονται πρώτα απ' όλα όλη η ιστορία και η φιλοσοφία μας για το ποδόσφαιρο. Και εκεί να κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Μακάρι να μην έχει κανένα πρόβλημα κανένα συνάδελφος. Εγώ εξάλλου 17 συνεχόμενα χρόνια μπορώ να διατηρηθώ και να συντηρηθώ για 6-7 μήνες. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους συναδέλφους και να δούμε τι θα γίνει. Πάντως εδώ είμαι, περιμένω, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να απασχολεί το μυαλό μου πέρα από το ποδόσφαιρο.